συναγερμός έχει σημάνει στην Ιεράπετρα για τον εντοπισμό μιας 80χρονης Αυστριακής τουρίστριας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής. Ψάχνουμε, αλλά μέχρι τη στιγμή είναι άκαρπες οι προσπάθειές μας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η 80χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της για διακοπές σε ξενοδοχείο στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, είχε πάει για μπάνιο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη. Η γυναίκα, που αντιμετωπίζει προβλήματα προσανατολισμού λόγω γεροντικής άνοιας, έμεινε να κολυμπά μόνη της μέσα στη θάλασσα, ενώ ο σύζυγός της επέστρεψε στην ξαπλώστρα, όπου και δυστυχώς αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, κανένα ίχνος της συζύγου του δεν υπήρχε σε στεριά και θάλασσα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή τίποτα, αφού δεν μπορεί να μας κατατοπίσει ο σύζυγός της ακριβώς τι είχε γίνει. Γιατί μας λέει, εγώ κοιμόμουν όταν έφυγε. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη όταν δεν προσέχεις. Τώρα μια γυναίκα γριά που νύχτα έφυγε, λένε ότι χιάνει. Είναι επικίνδυνο. Ο άνδρας επέστρεψε αργότερα στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο αναζητώντας τη σύζυγό του, ωστόσο δεν τη βρήκε ούτε εκεί. Γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, ο ίδιος δήλωσε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου την εξαφάνισή της, ενώ αρκετή ώρα αργότερα ενημερώθηκε και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, με τις έρευνες να ξεκινούν αμέσως. Ψάχνουν λιμεναρχείο, όλοι οι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, αλλά προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί τίποτα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, άντρες και γυναίκες του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας με πλωτό σκάφος άρωναν τη θάλασσα την ώρα που συναδερφοί τους με υπηρεσιακά αυτοκίνητα ερευνούσαν τις ακτές με τη συνδρομή και εθελοντικών ομάδων. Μας ειδοποίησαν σήμερα το πρωί το Λιμεναρχείο και πήραμε την ομάδα μας και πήγαμε στην χερσαία περιοχή από Κάτεργο, όλη την παραλία μέχρι εδώ μαζί με και άλλες δυνάμεις από τους εθελοντές της περιοχής και όχι μόνο, και ψάχνουμε, αλλά μέχρι τη στιγμή είναι άκαρπες οι προσπάθειές μας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς σε ολόκληρη την ακτογραμμή, ανοιχτά στη θάλασσα αλλά και τη στεριά, ενώ συμμετέχουν και 4 δίτες από την ομάδα διάσωσης Κρήτης. Εθελοντικές ομάδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της ΕΔΙΚ χτενίζουν την περιοχή, ενώ και από αέρος τα ντρόουν των ομάδων αναζητούν ένα ίχνος της 80χρονης. Η γυναίκα ήταν λίγο χαμένη από ό,τι φαίνεται, ναι, είχε λίγο άνοια, αλλά 80 χρονών γυναίκα πού να πάει μακριά. Ψάξαμε και χερσαία στην περιοχή, εδώ στους βλάχους, εδώ δεξιά και αριστερά, μήπως κάπου είναι. Τώρα ήτανε βοριάς, την πήρε κάτω η θάλασσα, αν γυρίσει το ρέμα νοτιάς μπορεί να τη βγάλει έξω, εάν είναι μέσα στη θάλασσα και δεν είναι εξωτεριά. Δεν ξέρουμε, ψάχνουμε, αν βρεθεί.